Να μάθουμε λίγο για τον ύπνο, γιατί η ιστορία είναι κάτι το οποίο όλοι μας κάθε μέρα στο γιατρία μας έχουμε αυτό που έρχεται και λέει υπέροχα είναι στη ροή, στο νούμερο, αλλά γιατρέ, το πρωί λέω κάνα πρώτα να πάω μια φορά, το βράδυ τι λέει. Και μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε από εκεί, μπορεί να έχουν συγκριθεί και να είναι εξαιρετικά να υπάρχει η επέμβαση στην ιστορία εκεί. Γίνεται κάτι στον ύπνο. Η πρώτη ερώτηση είναι να μάθουμε τι γίνεται στον ύπνο και μετά πώς θα αντιμετωπίσουμε την ιστορία. Κύριος Αποστολίδης, έχει το ρόλο. Ήδη κάνατε την εισαγωγή, κύριε καθηγητά, οπότε θα προχωρήσω στην παρουσίαση της πρώτης ομιλήτριας, η κυρία Θανασία Πατάκα. Είναι λέκτορας πνευμονολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και θα μας μιλήσει στα μυστικά ενός καλού ύπνου. Καλημέρα και από μένα. Θα σας μιλήσω για ένα θέμα το οποίο ίσως απασχολεί πολλούς στις μέρες μας. Τα μυστικά ενός καλού ύπνου. Και θα μου πείτε, εμείς είμαστε ουρολόγοι, τι μας ενδιαφέρει. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει όλους. Τι είναι όμως ο ύπνος? Όλοι κοιμόμαστε το βράδυ. Μπορείτε να φανταστείτε έναν ορισμό για τον ύπνο? Βλέπετε εδώ σε ένα παλιό σύγγραμμα τη φιλοσοφία του ύπνου του 1834 έναν ορισμό που λέει ότι ο ύπνος είναι ένα ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ της εγρήγορσης και του θανάτου, όπου η εγρήγορση είναι η ενεργητική κατάσταση των σωματικών και νοητικών λειτουργιών και θέλοντας η πλήρη αναστολή τους. Ένας πιο πρόσφατος όμως ορισμός είναι αυτός, ότι είναι μια αναστρέψιμη συμπεριφορά αποσύνδεσης και μία ανταπόκριση στο περιβάλλον. Και όπως βλέπετε εδώ στον κύριο της φωτογραφίας, ο ύπνος συνήθως συνοδεύεται με κλειστά μάτια και κατακυκλημένη στάση του σώματος. Οι άνθρωποι, ο φυσιολογικός ύπνος στον άνθρωπο, νομίζω ότι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε, περιλαμβάνει δύο καταστάσεις, τον REM ύπνο και το REM ύπνο. Οι περισσότεροι γνωρίζετε τον REM ύπνο που συμβαίνουν οι ταχύες κινήσεις των οφθαλμών και σε αυτόν έχουμε και τα όνειρα. Και ο non-REM ύπνος είναι όλα τα υπόλοιπα στάδια του ύπνου και περιλαμβάνει τέσσερα στάδια και όσο περνάνε τα στάδια, τόσο πιο βαθύς είναι ο ύπνος. Αυτές οι δύο φάσεις του ύπνου αλληλοδιαδέχονται η μία την άλλη. Σε αυτήν εδώ τη διαφάνεια βλέπετε ένα υπνόγραμμα, δηλαδή είναι τα διάφορα στάδια που περιλαμβάνουν του ύπνου μέσα σε μία νύχτα. Όπως βλέπετε εδώ με το κίτρινο, πράσινο και μπλε είναι ο REM ύπνος και εδώ είναι ο REM ύπνος. Όσο περνάει η ώρα του ύπνου, τόσο πιο πολύ αυξάνεται ο REM ύπνος. Και βλέπετε το ποσοστό του είναι πολύ μικρότερο από ότι του non-REM. Θα σας πω κάποια πράγματα για τον REM ύπνο. Ίσως εγώ το θεωρώ πιο ενδιαφέρον, γιατί στο εγκεφαλογράφημα, όταν κάποιος κοιμάται και μελετάμε τον ύπνο του, υπάρχει δραστηριότητα ίδια με εκείνη που έχουμε όταν είναι κάποιος ξύπνιος. Και το χαρακτηριστικό αυτού του ύπνου είναι ότι υπάρχει πλήρης μυϊκή ατονία. Δηλαδή, όλοι εμείς εκτός από το διάφραγμα ατονούν. Και χαρακτηρίζεται από αυτές τις ταχύες κινήσεις των οφθαλμών. Πολύ συχνά, αν κάποιος έχει ένα μικρό παιδί, βλέπει ότι όταν κοιμάται, κινούνται τα μάτια του πάρα πολύ έτσι γρήγορα. Αυτός είναι ο REM ύπνος και ταχύες κινήσεις των οφθαλμών. Ίσως αυτή η νοητική δραστηριότητα που υπάρχει στο REM ύπνο να σχετίζεται με τα όνειρα. Και τι είναι τα όνειρα? Τα όνειρα είναι το σινεμά του μυαλού και κρατούν τον εγκέφαλο απασχολημένο έτσι ώστε να μην ξυπνήσει. Και γι' αυτό τα όνειρα συνήθως συμβαίνουν στο τέλος του ύπνου, όταν έχουμε ξεκουραστεί αρκετά. Και όταν κάποιος ξυπνήσει σε αυτό το στάδιο του ύπνου, τότε θυμάται τα όνειρά του. Σε αυτήν εδώ τη διαφάνεια θέλω να σας δείξω. Βλέπετε εδώ τις ώρες της ημέρας και εδώ βλέπετε τις ηλικίες. Βλέπετε ότι όσο πιο μικρός είναι κάποιος, που είμαι η κόρη μου που είναι τώρα 5 μηνών, κοιμάται πάρα πολλές ώρες, κοιμάται 15-16 ώρες. Και βλέπετε ότι ο REM ύπνος είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και αυτό έχει τη σημασία του, γιατί ο REM ύπνος θεωρείται ότι ενεργοποιεί τον εγκέφαλο και έτσι μπορεί να τον κάνει να αναπτυχθεί σωστά. Όσο μεγαλώνει κάποιος, βλέπετε εδώ όταν γίνει κάποιος 80 χρονών, έχει δίκιο που παραπονιέται ότι δεν μπορεί να κοιμηθεί πολλές ώρες την ημέρα. Έτσι πρέπει να γίνεται. Και βλέπετε ότι κοιμάται λιγότερες ώρες και ο REM ύπνος είναι πάρα πολύ μικρός, γύρω στα 10-15%. Μπορείτε όμως να φανταστείτε τι επηρεάζει έναν καλό ύπνο? Κανείς? Σίγουρα. Έχουμε κάνει και μία μελέτη γι' αυτό και παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Μαξιλάρι. Τίποτα άλλο?
η ώρα, η ώρα του ήλιου. Ένα λέω η ώρα του ύπνου, αν κοιμάσαι νωρίς ή αργά. Τίποτα άλλο. Το αν κοιμάσαι μόνος σου ή με κάποιον άλλο. Πολύ σημαντικό. Συγγνώμη στο μικρόφωνο, παράκληση όλου. Δεν ακούμε. Νομίζω ότι... σίγουρα και η ψυχική διάθεση. Και ας ξεκινήσω. Όπως είπε ο συνάδελφος, είναι η ώρα του ύπνου. Είναι ο ίδιος ο βιολογικός μας ρυθμός, το βιολογικό μας ρολόι. Παίζει σημαντικό ρόλο στην έναρξη του ύπνου και στη διάρκεια του. Έτσι, την ημέρα προάγεται η εγρήγορση, ενώ τη νύχτα η παγίωση του ύπνου. Ο κρικάδιος ρυθμός για τον ύπνο είναι διφασικός και γι' αυτό είναι σημαντικό, αν θέλουμε να κοιμόμαστε καλά, να τηρούμε ένα ωράριο. Και βλέπετε εδώ. Ο κρικάδιος ρυθμός της υπνήλειας. Βλέπετε εδώ πέρα την φάση της εγρήγορσης που έχει κάποιος και εδώ είναι η ώρα της ημέρας. Εδώ αν έχει κοιμηθεί πολύ καλά, εδώ αν έχει έτσι ένα μέτριο βράδυ και εδώ αν δεν έχει κοιμηθεί καθόλου καλά. Βλέπετε εδώ ότι ακόμα και αν έχει κοιμηθεί καλά, γύρω στις 2 με 5 τα ξημερώματα νιστάζει πάρα πολύ. Όπως επίσης, ανεξάρτητα αν έχει κοιμηθεί καλά ή όχι, εδώ τώρα το μεσημέρι, 3 με 5, νιστάζει πολύ. Οπότε, αν κάποιος κάνει κάποια μαθήματα το μεσημέρι, αυτές τις ώρες δεν είναι και τόσο καλές. Και βλέπετε εδώ ότι ανεξάρτητα πόσες ώρες έχει κοιμηθεί, γύρω στις 6 με 9 το απόγευμα έχει πολύ καλή εγρήγορση. Θερμοκρασία, και αυτό το είπατε. Ξέρουμε επίσης ότι όταν έχει καύσωνα το καλοκαίρι δεν κοιμόμαστε καλά. Οι ακραίες θερμοκρασίες διακόπτουν τον ύπνο και η φάση του REM ύπνου είναι πιο ευαίσθητη και αυτό γιατί τα φυλαστικά δεν έχουν την ικανότητα θερμορύθμισης σε αυτό το στάδιο του ύπνου. Γεύματα, και αυτό το είπατε. Ξέρουμε ότι αν φάμε πάρα πολύ, νιστάζουμε. Τα γεύματα αυξάνουν την υπνήλεια και έχει βρεθεί ότι η σύσταση του γεύματος παίζει ρόλο. Δηλαδή, αν φας ένα πολύ λιπαρό γεύμα, δεν μπορείς να κοιμηθείς καλά. Αν φας πικάντικα ή όξινα, επειδή αυξάνεται η γαστροσωφαγική παλινδρόμηση, πάλι δεν κοιμάσαι καλά. Αλλά υπάρχουν και φαγητά τα οποία βοηθάνε τον ύπνο. Δηλαδή, το κοτόπουλο ή το γάλα ή τα αυγά, επειδή έχουν τρυπτοφάνη, η οποία είναι μια ουσία πρόδρομη της μελατονίνης, που είναι μια ορμόνη που προάγει τον ύπνο. Δηλαδή, με το σκοτάδι αυξάνεται και προάγει τον ύπνο, βοηθούν. Όλοι ξέρουμε ότι. Αν πιούμε το βράδυ, μπορούμε να ξεκινήσουμε τον ύπνο μας, δηλαδή κοιμόμαστε στην αρχή έτσι βαριά, αυξάνεται δηλαδή ο βαθύς ύπνος. Όμως, όταν περάσει η επίρρεια του αλκοόλ, έχουμε συμπτώματα στέρησης, οπότε δεν κοιμόμαστε καλά. Και επίσης είναι γνωστό ότι αν πιούμε καφέ, γινόμαστε έτσι πιο, έχουμε καλύτερη εγρήγορση. Και ίσως η καφέινη να αναστέλει την σύσταση της μελατονίνης, η οποία προάγει τον ύπνο. Στις μέρες μας, άγχος, προβλήματα, οικονομική κρίση. Πολλοί ασθενείς έρχονται με αϊπνία και ιδιαίτερα στο δικό μας εργαστήριο που συνήθως έρχονται οι άνθρωποι επειδή νιστάζουν πάρα πολύ. Είδαμε μεγάλη διαφορά με την κρίση, γιατί έρχονται πολλοί και παραπονούνται για αϊπνία. Και αυτό σημαίνει γιατί τα προβλήματα τις ημέρες μεταφέρονται στο κρεβάτι και το βράδυ δεν έχουμε κάτι άλλο να σκεφτούμε, δεν έχουμε κάτι να ασχοληθούμε, οπότε σκεφτόμαστε τα προβλήματα. Φάρμακα, και αυτό το είπατε. Κάποιος μπορεί εύκολα να καταλάβει ότι αντικαθιδρυτικά, υπνοτικά φάρμακα μπορούν να έχουν κάποιο ρόλο στον ύπνο. Υπάρχουν όμως φάρμακα όπως είναι οι στατίνες ή τα beta blocker που κάποιος δεν μπορεί να σκεφτεί ότι επηρεάζουν τον ύπνο. Και ιδιαίτερα όταν είναι λιποδιαλυτά και οι στατίνες και τα beta blocker δημιουργούν προβλήματα στον ύπνο. Μπορούν να δημιουργήσουν κακή ποιότητα ύπνου ή φιάλτες. Ακόμη τα διουρητικά παίζουν ρόλο γιατί αν κάποιος χορηγήσει ένα διουρητικό πριν τον ύπνο, ο ασθενής σηκώνεται πολύ συχνά, οπότε δεν κοιμάται καλά. Και κάτι που μπορεί να ενδιαφέρει κυρίως εσάς και εμάς τους πνευμονολόγους, γιατί χρησιμοποιούμε τη σιντεναφύλη για την πνευμονική υπέρταση. Επιδεινώνει το σύνδρομο αποφρακτικών απνοών που θα σας πω παρακάτω. Και αυτό γιατί η απελευθέρωση του μονοξιδίου του αζότου δημιουργεί ήδη χάλαση των ανώτερων αεραγωγών, οπότε έχουμε πιο εύκολη στένωση των ανώτερων αεραγωγών, επιδεινώνοντας αυτό το σύνδρομο. Ο θόρυβος, και αυτό το βρήκατε. Εγώ θυμάμαι από τότε που ήμουν μικρή που μου φώναζε η μητέρα μου να μην κάνω φασαρία το μεσημέρι γιατί θα ξυπνήσουν οι γείτονες. Αυτό είναι αλήθεια γιατί υπάρχει σχέση μεταξύ του ήχου και της αφύπνισης. Βέβαια, υπάρχουν και πιο σοβαρές καταστάσεις, δηλαδή οι άνθρωποι που μένουν σε περιοχές που έχουν μεγάλη κίνηση ή έχουν αεροδρόμια που έχουν σοβαρό πρόβλημα. Και ο θόρυβος προκαλεί αφυπνίσεις, δημιουργεί μείωση του σταδίου του βαθύ ύπνου, μείωση του αισθήματος ξεκούρασης και επίσης έχει νευροενδοκρινική δράση η επίπτωση του θόρυβου στον ύπνο. Δηλαδή, έχουμε διέγερση του συμπαθητικού, έχουμε διέγερση της αδρεναλίνης, των αδρεναλίνης, κορτιζόνης. Και μιλώντας για θόρυβο, τα παιδιά. Επειδή πρόσφατα έκανα το δεύτερο παιδί μου, βλέπετε ότι η στέρηση του ύπνου βέβαια είστε οι περισσότεροι άντρες εδώ και δεν μπορώ να πω τον πόνο μου. Αφορά τις γυναίκες, δηλαδή τη γέννηση ενός παιδιού, και αυτό το 5 προς 1 σημαίνει ότι κάθε 5 φορές που φωνάζει ένα παιδί, μόνο μία σηκώνεται ο σύζυγος.
Και αυτό μπορεί να προκαλέσει ερωτωμένη αυτοεκτίμηση στο γονιό που έχει κανένα σχόλιο. Δεν νομίζω. Καταθλιπτική διάθεση ίσως σχετίζεται και με την επιλόχια κατάθλιψη, κακή προσαρμογή στο ρόλο του γονέα και εξάντληση και δεν υπάρχει ικανοποίηση από τις σχέσεις. Πάλι μιλώντας για θόρυβο και για τους συντρόφους, το ροχαλιτό που σχετίζεται με ένα σύνδρομο το οποίο απασχολεί κυρίως εμάς τους πνευμονολόγους, το σύνδρομο φρακτικών απνέων στον ύπνο. Βλέπετε ότι είναι η πιο συχνή από τις διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο, δηλαδή συχνότητα 3 με 7% στους άνδρες, 2 με 5% στις γυναίκες του γενικού πληθυσμού. Και είναι σημαντικό γιατί τόσο οι ασθενείς αλλά και οι σύντροφοί τους έχουν προβλήματα και κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και θα μου πείτε τι μας νοιάζει εμάς, εμείς είμαστε ουρολόγοι. Νομίζω ότι σας ενδιαφέρει γιατί βλέπετε εδώ με κόκκινο ότι στις κλινικές εκδηλώσεις αυτού του συνδρόμου περιλαμβάνεται και η ουρολογία με νυχτουρία, ανικανότητα, δυσλειτουργία αισθητική και ελαττωμένη λίμπιντο. Και βλέπετε εδώ ότι εκτός από το ροχαλιτό, τις άπνιες, την ξηροστομία, την αφύπνιση με αίσθημα πνευμονής που έχουν ασθενείς αυτοί, πολύ συχνά 25% παρουσιάζουν νυχτουρία. Σε αυτήν εδώ την μελέτη. Βλέπετε, περιλαμβάνει παλιά μελέτη του 1994, περιλαμβάνει 5.500 άτομα και τους ρώτησε γιατί ξυπνάτε το βράδυ. Βλέπετε εδώ ότι η κυριότερη αιτία αφυπνήσεων σε 3.800 άτομα ηλικίες 20 με 50 ετών, στους άνδρες είναι η τουαλέτα, στις γυναίκες είναι τα παιδιά. Αν προχωρήσουμε ηλικίες, κάτι που μου έκανε εμένα εντύπωση, για τις γυναίκες κυρίως, ήταν ότι και στα δύο φύλλα η πρώτη αιτία είναι η τουαλέτα. Όπως σας έδειξα και πιο πριν, υπάρχουν μελέτες που υποστηρίζουν ότι σε ενήλικες πάνω των 50 η κύρια αιτία διαταραχής ύπνου, διακοπής ύπνου, είναι η νυχτουρία και οι ανησυχίες. Και σε άντρες με υπερτροφία προστάτη, η βασική αιτία είναι η νυχτουρία. Και επίσης κάτι που θέλω να επισημάνω ότι εμείς οι γιατροί, αλλά και οι ίδιοι ασθενείς, όσο μεγαλώνει η ασθενής μας, θεωρούμε ότι είναι φυσιολογικό να νιστάζουμε. Αυτό όμως δεν συμβαίνει συνήθως, πάντοτε πρέπει να ψάχνουμε για την αιτία. Σε αυτή τη μελέτη βλέπετε εδώ ποιες είναι οι ανησυχίες των ασθενών με υπερτροφία προστάτη. Και όπως βλέπετε, η διαταραχή του ύπνου και ο διακοπτόμενος ύπνος απασχολεί πολύ τους ασθενείς, γύρω στο 30% περίπου. Και σε αυτήν εδώ τη μελέτη βλέπετε πώς επηρεάζει η νυχτουρία την ποιότητα του ύπνου στους ασθενείς με υπερτροφία προστάτη. Βλέπουμε ότι εκείνοι οι οποίοι έχουν νυχτουρία έχουν συχνές διακοπές στον ύπνο, ημερήσια κόπωση, η πνηλία, η οποία επηρεάζει την ποιότητα ζωής τους. Και όταν θεραπεύτηκε η νυχτουρία της, βελτιώθηκε και η ποιότητα ζωής, αλλά και η ποιότητα του ύπνου. Και φαίνεται ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της βαρύτητας των συμπτωμάτων της υπερτροφίας προστάτη και της βαρύτητας των διαταραχών ύπνου. Και βλέπετε εδώ ότι περίπου 30% των ασθενών με καλοήθη υπερτροφία προστάτη είχαν χρόνια ύπνια. Και όσο πιο συχνή ήταν η νυχτουρία, τόσο πιο μεγαλύτερη συχνότητα ύπνιας είχαν. Δηλαδή, αν οι ασθενείς εκείνοι οι οποίοι είχαν 5 επεισόδια νυχτουρίας, είχαν γύρω στο 45% αϊπνία. Εκτός όμως από τους ίδιους ασθενείς, έχουν προβλήματα και οι σύντροφοί τους. Και βλέπετε εδώ ότι, ανάλογα με τη μελέτη, 12 με 28% των συντρόφων των ασθενών με υπερτροφία προστάτη έχουν διαταραχές ύπνου.